Γεια σας, δεν σας είδα. Όταν παίζω κιθάρα βλέπετε ξεχνιέμαι τελείως. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Dr. Hacker και θα ήθελα να σας μιλήσω για τον κοροναϊάιος. Όλοι ξέρουμε νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη πλεκτάνη του Bill Gates και των υπολείπων δισεκατομμυρίων που ελέγχουν τον κόσμο με στόχο την εφαρμογή της να στάξει πραγμάτων και είμαστε ανήμποροι μπροστά τους. Αλλά δεν πρέπει να πτωούμαστε, πρέπει να παλέψουμε αυτόν τον τρομερό ιό με τόλμη και γοητεία, αλληλεγγύη και αλλοσυμπαράσταση, κολόχαρτα και μάσκες που δεν έχει κανένα νόημα να τις φοράς άμα δεν νοσείς. Κάτσε σπίτι ρε ηλίθιε! Όχι πανικό, θέλει ηρεμία το πράγμα. Έχω ξανααντιμετωπίσει τέτοιους παρόμοιους ιούς στο παρελθόν και νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Εσύ είσαι ο Εμπολά. Ήσουν. Oi, Sars! Owada! Atasiwa! Su! Blue Eyes! Water! Dragon! Αποφύγετε όσο μπορείτε να φυγέστε μεταξύ σας. Εδώ παίρνουν τη γιατριά! Φέρε, φιλήσω, φέρε! Πού σε φιλήσω, κύριε Χρήστο, έλα σε φιλήσω! Τι κάνει, καλά, και φύγω τώρα, έτσι εδώ! Καβάλα στο λόγο μου, γαμώ το Χριστό μου! Ο Σταύρος σημαίνει νοσοκομείο, εννοείται, μην έχουμε καμιά παρεξήγηση. Λοιπόν, τα πράγματα που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σπίτι είναι χαζαπλάς για τις πληγές του βήχα, χάπια για την κατάθλιψη, αλυφή για τις αιμορροίδες. Ακόμα, άμα αναγκαστικά πρέπει να βγείτε από το σπίτι για να ψωνίσετε παπούτσια, τσιγάρα, τίποτα πρόβατα, καπέλο για τον ήλιο. Και άσπρα ρούχα να αντανακλούν την ακτινοβολία, μπας και σκοτώσει κανένα μούρι του ιού. Επίσης μπορείτε να ασχοληθείτε με κάποιο μουσικό όργανο ώστε να μην σκέφτεστε ότι σε 5 χρόνια θα έχουμε όλοι ένα chip μέσα μας και θα μας ελέγχουμε στο ίντερνετ. Κορναϊέ, κορναϊέ, για σεξο ρε αρχίδι, πού είσαι? Εδώ είσαι, όχι. Γενικά η κατάσταση δεν θέλει παραλογισμούς ρε παιδιά. Αυτά λοιπόν, ήμουν ο Dr. Hacker και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.